Ευθύνες υπάρχουν πολλές. Αν θέλετε και στην κοινωνία ολόκληρη που έτρεχε με έναν τρόπο, θεωρώντας ότι από τη στιγμή που μπήκαμε στην ΟΝΕ θα τρώμε με χρυσά κουτάλια ΕΣΑΗ, πράγμα το οποίο δεν ήταν έτσι. Παρασυρθήκαμε από το γεγονός ότι οι αγορές μας έδιναν τα πρώτα χρόνια φθηνό δανεισμό στο ίδιο το κράτος. Αυτόν τον φθηνό δανεισμό το κράτος, αντί να τον εκμεταλλευτεί για να μειώσει το χρέος, έκανε παραπάνω δαπάνες. Ενθαρρύνθηκε να κάνει όλο και παραπάνες δαπάνες. Τα φορολογικά έσοδα στη συνέχεια δεν παρακολούθησαν τις δαπάνες και ήταν συνέχεια παρακάτω, άρα τα ελλείμματα ήταν μονίμως υψηλά. Ακολουθήσαμε ορισμένες πολιτικές που όταν τις έλεγε η Τράπεζα της Ελλάδος σχετικά με τις μισθολογικές αναπροσαρμογές βγάζαν σπηριά πολύ και του κόμματός σας και πολλοί άλλοι, αλλά αποδείχθηκε εκ των υστέρων ότι οδήγησαν στα βράχια αυτές οι γενναιόδορες, αν θέλετε, αυξήσεις μισθών και συντάξεων στο παρελθόν. Με τον τρόπο αυτό απολέστηκε η ανταγωνιστική ικανότητα της οικονομίας και όπως είπα φτάσαμε στο σημείο το 8-15% να είναι έλλειμμα ισοζυγίου πληρωμών. Η χώρα λίγα πράγματα παρήγε και όλα τα περισσότερα πράγματα έφεραν από το εσωτερικό. Και σήμερα έχουμε ένα παρόμοιο πρόβλημα, αν και έχει λυθεί ονομαστικά το ισοζύγιο πληρωμών, είναι σε κάποια ισορροπία, αλλά διότι η ζήτηση είναι πολύ χαμηλή, τα εισοδήματα έχουν πέσει. Δεν είναι ο κατάλληλος τρόπος να λύσει το πρόβλημα του ισοζυγίου αυτό. Ο κατάλληλος τρόπος είναι να κάνεις επενδύσεις, να έχεις το business plan που έλεγα προηγουμένως και να αναζωογονήσεις, να ξαναφτιάξεις από την αρχή τον παραγωγικό ιστό της χώρας. Δυστυχώς εκεί περνάει ο χρόνος και έχετε ευθύνη εσείς τώρα, αν θέλετε, ως κυβερνητικό κόμμα και γι' αυτό, διότι ούτε σήμερα υπάρχει τέτοιο business plan και το λέω με όλο τον απαιτούμενο σεβασμό. Μην το θεωρήσετε αυτό σαν απρεπές ηχηδαίο σχόλιο. Το λέω με αγάπη και πόνο για την πατρίδα μας. Προφανώς δικαίωμά σας να έχει.